Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Φουντούλης. Ιδεών και ιδεολειψιών έρχεται για συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χωρίς ακόμα να έχετε ξεκαθαρίσει πώς είναι οι πρόσφυγες και πώς οι λαθρομετανάστες και έχοντας αφήσει χιλιάδες εγκλωβισμένους στην Ελλάδα και την Ιταλία με το κλείσιμο των συνόρων, δίνεται κίνητρα για να πλημμυρίσει η Ευρώπη με ακόμα περισσότερους μετανάστες. Είναι κάποιος τόσο αφελής ούτως ώστε να πιστέψει ότι μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία? Θέλετε να τους ενσωματώσει στην αγορά εργασίας όταν η ανεργία στην Ευρώπη και ειδικά στις χώρες του Νότου καλπάζει? Ρωτήσατε τους Ευρωπαίους πολίτες εάν τους θέλουν. Ωραίο το παραμύθι σας, αλλά έχει πολλούς δράκους. Αυτοί που αιματοκύλησαν το Βέλγιο, τη Γαλλία και έχουν σπείρει το φόβο στα αεροδρόμια, το μετρό, ακόμα και στις αθλητικές διοργανώσεις, και δουλειά είχαν και την ευρωπαϊκή παιδεία τους παρήχατε. Όμως δεν καταφέρατε να τους ενσωματώσετε, γιατί υπάρχει ένας παράγοντας που αρνείστε να παραδεχτείτε. Το θρησκευτικό μίσος που τρέφουν εναντίον μας λόγω θρησκείας και λόγω κουλτούρας και τους προτρέπει να εξοντώσουν όσους θεωρούν άπιστους. Σταματήστε τους πολέμους και τις παρεμβάσεις σε τρίτες χώρες και επιδιώξτε να ζήσουν ειρηνικά στις χώρες τους. Ενισχύστε το θεσμό της παραδοσιακής οικογένειας στην Ευρώπη για να αυξηθεί το εργατικό δυναμικό. Και τέλος, ας αποφασίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και όχι οι κεφαλαιοκράτες και οι διορισμένοι τεχνοκράτες. Δέξτε την πλακάρτα, κύριε Φουντούλη. Συνειδητοποιείτε ότι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους στους οποίους αναφέρεστε, αυτοί οι άλλοι, είναι κάποιοι από αυτούς μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένας από τους συναδέλφους μου, ο οποίος υπήρξε και δήμαρχος του Μάντσεστερ και υπήρξε και αστυνομικός, είναι μέσα σε αυτή την κατηγορία που αναφέρατε. Εγώ ενοχλούμαι με τον τρόπο που αναφέρεστε στους άλλους. Πώς μπορείτε λοιπόν να αποκλείσετε τον εαυτό σας από τη χωρία των Ισλαμοφοβικών? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φουντούλη, έχετε το λόγο. Ποιους εννοείτε? Μπορεί να εννοείτε τους μουσουλμάνους. Εγώ δεν μιλάω για όλους τους μουσουλμάνους, μιλάω για αυτούς τους φανατικούς που έρχονται να αιματοκυλήσουν την Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε από αυτές τις ροές των παράνομων μεταναστών που έρχονται, ποιοι έρχονται να κάνουν κακό στην Ευρώπη και ποιοι έρχονται για να ξεφύγουν από τη φωτιά του πολέμου ή θέλουν να μεταφέρουν τη φωτιά του πολέμου στην Ευρώπη.